Δεν με ενδιαφέρει τι είναι ο κύριος Σαμαράς. Με ενδιαφέρει ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, επίσημη απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία και από τον Πρωθυπουργό αν υιοθετεί τις απόψεις ενός προσώπου αυξημένου κύρους. Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι ένας προσβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ούτε καν ένας ατυχής σας πολιτευτής, ούτε καν ένας παρετημένος 80χρονος διοικητής νοσοκομείου. Ο κύριος Σαμαράς έχει επιρροή και εντός και εκτός της χώρας και έχει σημαντική επιρροή εντός της Νέας Δημοκρατίας. Εξού και οι δεκάδες των βουλευτών που εδώ, από αυτό το βήμα το φιλόξενο το δικό σας, τον προτείνουν ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κύριος Σαμαράς έκανε τρία λάθη, τα οποία κυρίως χρεώνονται οι επιπτώσεις και θα τις υποστεί ο κύριος Μητσοτάκης. Πρώτον, δεν συμβάλλει ακριβώς σε αυτό που επισήμανε ορθά η κυρία Σουμακοπούλου, ότι πρέπει να ηρεμήσουν και οι κοινωνίες και οι πολιτικές δυνάμεις, γιατί είναι οξύ το πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και δεν χρειάζεται να δηλητηριάζουμε τον κόσμο δικαιολογώντας τις αντιδράσεις, λέγοντας ότι είναι αναμενόμενες λογικές. Δεύτερο, δεν έπρεπε να προσβάλλει ένα πολύτιμο πολιτικό πρόσωπο για τη Νέα Δημοκρατία και για τη χώρα, τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Σχοινά. Γιατί ομοτράπεζο. Θα σας εξηγήσω. Θα σας εξηγήσω. Δεν θα το αφήσω ατεκμηρίωτο. Ο κύριος Σχοινάς λίγο πριν είχε διατυπώσει την άποψη, απευθυνόμενος στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μην ακούτε τις σιρήνες που θέλουν να σας μπρόξουν προς εθνικιστικές συμπεριφορές. Ακριβώς αυτό υποστήριξε ο κύριος Σαμαράς, δικαιολογώντας σχεδόν τα πάντα και εισάγοντας έναν όρο τον οποίο δεν χρησιμοποιεί ούτε ο πρόεδρος του κόμματος που υπηρετεί ο κύριος Σαμαράς και πρωθυπουργός της χώρας. Τι θα πει? Αυτό είναι ερμηνεία δική σας. Κυρία Σιμακοπούλου, δεν σας διέκοψα ούτε σε δεύτερο λεπτό. Να κάνουμε διάλογο, θα είναι πολιτισμένος, αλλά να ακούγεται η άποψη. Ποιος είναι ο όρος αυτός, κύριε Γιαννόλη? Λάθροεισβολής. Εγώ αυτούς τους όρους που διατύπωσε ο κύριος Σαμαράς στη Βουλή τους έχω ακούσει μόνο από τον κύριο Βελόπουλο. Τελεία. Κυρία Γιαννακοπούλου. Αμέσως μετά, κυρία Σαμαρά. Δεν θα σχολιάσω, δεν έχω να πω κάτι για τον κύριο Σαμαρά, εκτός από το γεγονός ότι εμείς εννοείται ως κίνημα αλλαγής είμαστε απολύτως αντίθετοι με τέτοιου είδους φρασεολογία ή, αν θέλετε, τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων. Για λαθροεισβολής, για λαθρομετανάστες, για όλα αυτά. Αυτό το οποίο νομίζω που θα πρέπει να μείνουμε και να εστιάσουμε έχει να κάνει με το γεγονός ότι βλέπουμε ότι προφανώς μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις. Και ο κύριος Σαμαράς κινήθηκε σε τελείως διαφορετική γραμμή από την γραμμή στην οποία κινείται ή προσπαθεί, αν θέλετε, να κινηθεί ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος προσπαθεί έτσι να δείξει ότι έχει ένα πιο κεντρό προφίλ. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς υπάρχουν διαφορετικές, πιο ακραίες φωνές, όπως αυτές οι οποίες ακούστηκαν. Το μεγάλο ζητούμενο όμως έχει να κάνει και εν τέλει η κυβέρνηση. Είναι χρονοτεξίωση ο Σαμαράς. Όχι, δεν μπορώ να πω εγώ αυτό το πράγμα, όμως σίγουρα δεν είναι κεντρό αυτό το οποίο είπε. Δεν εκφράζει τον χώρο του κέντρου. Είναι μια πιο ακραία φωνή, έτσι δεν είναι? Όμως όταν μιλάς για όλα αυτά τα πράγματα. Από ό,τι άλλο. Είναι πιο ακροδεξιός. Το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι τι είναι ή δεν είναι ο Σαμαράς ή οποιοδήποτε. Το μεγάλο ζητούμενο και εκεί που θα κριθεί αυτή η κυβέρνηση έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητά της στο πώς θα λύσει, θα αντιμετωπίσει, θα διαχειριστεί αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι νομίζω το μεγαλύτερο θέμα που έχει να διαχειριστεί η χώρα μας. Εδώ πέρα λοιπόν. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να λέει την άποψή του. Σαφώς και έχει δικαίωμα ο καθένας να λέει την άποψή του. Όμως βεβαίως και ο καθένας κρίνεται όταν μιλάει, όταν τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο. Έτσι δεν είναι? Προφανώς το πρόβλημα το έχει ο κύριος Μητσοτάκης και προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης και αυτή η κυβέρνηση θα κριθούν στην αποτελεσματικότητα διαχείρισης του θέματος. Και μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει καμία πραγματική ετοιμότητα ή ξεκάθαρο σχέδιο από αυτή την κυβέρνηση. Πριν απαντήσει, είναι... κυρία Σιμακοπούλου, κύριε Γιαννούλη, να το διευκρινίσουμε. Είναι όλοι ακροδεξοί και ο Σαμαράς είναι πιο ακροδεξιός? Όχι. Ο Σαμαράς φιλοδοξεί να είναι ο επικεφαλής της ακροδεξιάς πτέρυγας που δεν αντιδρά στον τομέα αποτελεσματικότητα που ευστόχως θέτει Νάντια, όταν 28 παιδιά απελάβνονται γιατί δεν κατάφερε να εξεταστούν τα αιτήματά τους, γιατί δεν υπήρχαν διερμηνείς πριν τρεις μέρες στη Λέσβο. Αυτό είναι μέσα στη λογική Σαμαρά, ότι δεν μας πειράζει, δεν βρήκαμε διερμηνείς, ας γυρίσουν πίσω. Ό,τι και αν είναι, παιδιά, πρόσφυγες. Ο Σαμαράς επίσης είναι εμφανές
ότι είναι ενοχλημένος από το γεγονός ότι έχει υποστεί αδειάσματα. Είναι ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, δεν μας ενδιαφέρουν. Η πολιτική ψυχανάλυση παράγουν αποτελέσματα. Μπορείτε να αυτό. Νομίζω ότι κερδίζετε με αυτό. Μα γιατί φτάνει με την πολιτική ψυχανάλυση. Κοιτάξτε. Τώρα το φτάνει. Σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε για να απαντήσω. Κύριε Σιμακοπούλου, θα απαντήσετε. Μπορείτε να κρίνετε αυτό που λέω, αλλά αφήστε να ακουστεί. Τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας είναι παγερά αδιάφορα, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ στους πολίτες. Η αποτελεσματικότητα κυβερνήσεων και πολιτικών παραγόντων είναι πολύ σημαντικά για να τα θεωρούμε ψυχανάλυση, να τα υποτιμούμε ή να τα λιδωρούμε. Ορίστε, κυρία Σαρακοπούλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο τελευταίος, είναι οι τελευταίοι στο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να μιλάνε για οποιοδήποτε τύπου αποτελεσματικότητα. Αυτή τη στιγμή, όπως πάντα, και με στεναχωρεί, το κάνει προφανώς και το κίνημα αλλαγής, έχετε αποφασίσει να εκμεταλλευτείτε αυτό το θέμα, λέγοντας ότι υπάρχουν ισοκομματικές διαφορές στη γραμμή, με δεν στόχο να αναδείξετε στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν δικαιούται να ομιλεί για αποτελεσματικότητα, ιδίως στο μεταναστευτικό ή σε οτιδήποτε άλλο. Τώρα εσείς γιατί κάνετε αυτό που, για το οποίο υποτίθεται ότι πριν από λίγο διαμαρτυρόσασταν. Σας ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην ουσία του πράγματος. Η ουσία του πράγματος, εγώ συμφωνώ, είναι η αποτελεσματικότητα και είμαι πολύ ευτυχής να κριθούμε σε αυτή τη βάση. Και όχι στη βάση ούτε της πολιτικής ψυχανάλυσης, ούτε της μικροκομματικής εκμετάλλευσης, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και όποιος έχει να προτείνει κάτι συγκεκριμένο, ας το βάλει πάνω στο τραπέζι. Εν τω μεταξύ, δεν μπορούμε να αγνοούμε και ο κύριος Σαμαράς προσφέρει υπηρεσία με το να αναδεικνύει το γεγονός ότι αυτά είναι τα θέματα τα οποία η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή πραγματικά συζητά. Και αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Και κλείνω λέγοντας, επειδή με τις ταμπέλες ακροδεξιός, πιο ακροδεξιός και πιο ακροδεξιός, και το ένα και το άλλο, θα κάνετε. Αυτό που ο κύριος Σαμαράς, κύριε Γιαννούλη, είναι γραμμή και δεν είναι άποψη. Σαφέστατα. Ας αυτό είπατε στην κυρία Σιμακοπούλου. Γραμμή πιανού. Γραμμή πιανού. Που τον στηρίζουν. Γραμμή πιανού. Προς τους δημάρχους. Να κάνουν τι. Αυτό που κάνουν. Τι να κάνουν. Να λένε άλλα δημόσια και άλλα παρασκηνιακά. Ακούστε. Και η αποτελεσματικότητα να μην μπορεί να μετρηθεί παρά μόνο με αρνητικό πρόσημο. Λέτε και αποτελεσματικότητα. Είναι η αποτελεσματικότητα ως προς τη διαχείριση του αυτού. Τι, εσάς σας ενδιέφερε ποτέ το αποτέλεσμα. Ένα απτό αποτέλεσμα μπορείτε να μου δώσετε. Το αποτέλεσμα είναι ότι άλλαξε το νομικό πλαίσιο. Το αποτέλεσμα είναι ότι επισπεύδεται η διαδικασία. Το αποτέλεσμα είναι ότι αρχίζουν να γίνονται κλειστά κέντρα. Το αποτέλεσμα είναι ότι διεθνοποιείται το πρόβλημα με όρους διαφορετικούς από ότι έρχονται, λιάζονται, δεν μας νοιάζει, ανοιχτές αγκαλιές. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτό παράγεται στη βάση της πολιτικής. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Νομίζω το αδικούμε. Αν αναλωνόμαστε απλά και μόνο σε δηλώσεις, ακόμα και του κύριου Σαμαρά ή οποιοδήποτε, το μεγάλο ζητούμενο είναι το τι κάνουμε, τι γίνεται και πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα. Και συγγνώμη, κυρία Σιμακοπούλου, αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής η Νέα Δημοκρατία πιάστηκε στον ύπνο. Αυτή είναι η αλήθεια. Βεβαίως. Κάνατε πολύ αργά, πολύ καθυστερημένα κάποιες κινήσεις σε σχέση με τη διαδικασία του ασύλου και όλα αυτά. Οφείλουμε όμως να ομολογήσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τίποτα, ούτε από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται να ασκηθεί πολύ μεγαλύτερη πίεση για να καταλάβουν πραγματικά το τι πρόβλημα αντιμετωπίζει η Ελλάδα και μέχρι στιγμής το αντιμετωπίζει μόνη της. Όπως βεβαίως πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις μετεγκαταστάσεις προς το κέντρο, προς την κεντρική πυρωτική Ελλάδα. Μέχρι στιγμής και εκεί πέρα τα αποτελέσματα είναι φτωχά. Με το Δουβλίνο. Θα πρέπει να δούμε περισσότερο. Χρειάζεται να ασκηθεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση, ναι, στην αλλαγή του Δουβλίνου και βεβαίως, κατά κύριο λόγο, και στην αλλαγή της κοινή συμφωνίας της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει μεγάλη ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν την πολύ κακή συμφωνία, η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αυτά είναι τα ζητήματα, αυτά είναι τα θέματα, για αυτά πρέπει να συζητάμε. Και όχι να αναλωνόμαστε σε κόντρε στο τι είπε ο ένα, τι είπε ο άλλο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν διαφωνεί κανεί στο ότι πρέπει προφανώ να υπάρξει αλλαγή στη συνθήκη. Κυρία Σιμακοπούλου, άκουσα τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, στη συνεδρία των κομματικών οργάνων, να λέει ότι δεν θα χρειαστούν οι διπλές εκλογές. Έτσι όπως το εκλαμβάνω εγώ, με διορθώνει ο κύριος Γιαννούλης, αν το έχω καταλάβει λάθος, σημαίνει ότι στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει με απλή αναλογική. Έτσι λέει ο Τσίπρας. Όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας λέει ότι θα κερδίσει. Σειρά προοδευτικών δυνάμεων. Ο Τσίπρας λέει ότι θα κερδίσει με απλή αναλογική. Είναι αυτό στο είναι. ΣΥΡΙΖΑ, υπό το ΣΥΡΙΖΑ. Οι προοδευτικές δυνάμεις είναι οι δυνάμεις τις οποίες έχει ενσωματώσει τελευταία προφανώς ο κύριος Τσίπρας. Είναι καινούργιες δυνάμεις αλλαγής, οι οποίες αποπνέουν τεράστιο μεταρρυθμιστικό πρόσωπο. Γι' αυτό και τις έχει απορρίψει ο ελληνικός λαός εδώ και πάρα πολύ.
κανένας. Να σας πω κάτι, κύριε Γιαννούλη. Έχουν μία αιμονή όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Σαμαρά. Πρωτίστως ο κύριος Τσίπρας. Προφανώς τη συμμερίζεστε κι εσείς. Ας επανέλθουμε μονή στην ουσία των πραγμάτων. Μιλούν τα αποτελέσματα. Ίσως γι' αυτό, προσπαθείτε να κάνετε πολιτική ψυχανάλυση. Κάντε μία πολιτική ψυχανάλυση στον κύριο Τσίπρα καλύτερα. Διότι αν ο κύριος Τσίπρας πιστεύει πραγματικά ότι. Τι εκλογές? Μια απλή αναλογική. Τι αφού λέει, το απορρίπτουν και το ρόλο. Τι να κάνουμε τώρα εκλογές. Δεν ξέρω, εσείς το συζητάτε. Αυτό, στον κύριο Θεοδωρικάκο. Να ορίστε, να μια είδηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει να κάνουμε εκλογές. Δεν τον ακούσατε. Με τον κύριο θέμα Θεοδωρικάκο. Τι να κάνουμε εκλογές. Αν δεν αλλάξει στάση ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος τετραετίας εκλογές. Τέλος τετραετίας θα γίνει διπλές εκλογές. Αυτή είναι καινούργια γραμμή, κύριε Γιαννούλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει εκλογές. Δεν ακούσατε τον κύριο Θεοδωρικάκο ή τους δημοκράτες βουλευτές να λένε ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να εξουδετερώσουμε την απλή αναλογική? Με ποιον τρόπο γίνεται αυτό, με μαγικό τρόπο? Όχι, με διπλές εκλογές. Τι είπανε τώρα. Μάλιστα. Αν η γραμμή λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ είναι να γίνουν εκλογές. Κυρία Σιμακοπούλου, ίσως τα νέα δεν φτάνουν στις Βρυξέλλες. Εδώ στην Ελλάδα πάντως, συνάδελφοί σας πρώην. Εγώ είμαι εδώ στην Ελλάδα σήμερα, κύριε Γιαννούλη. Άρα τι, δεν καταλαβαίνω. Συνάδελφοί σας πρώην του Εθνικού Κοινοβουλίου, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω το άλλαντάλλον, αλλά επειδή προφανώς δεν ξέρουν τι θέλουν και έχουν ευνηδιαστεί από τα χτυπήματα που δέχεστε από την κοινωνία καθημερινά, με πρόσχημα και ισόβαρο κάποιες δημοσκοπήσεις. Δεν ακούτε την κοινωνία και δεν ακούτε ο κύριος Μαράκης σας ζήτησε. Το μεγάλο ποσοστό αποδοχής, το οποίο έχει ο Πρωθυπουργός και η κυβερνητική πολιτική. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές. Κύριε Γιαννούλη, ο κύριος Μαράκης που είναι επικεφαλής της ευρωομάδας σας στη Δημοκρατία, αρθρογράφησε και είπε η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει επιφέρει την νεοδημοκρατικότητα και όχι την κανονικότητα, πρέπει να ακούσει την κοινωνία. Δεν πιστεύω ότι το είπε για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Εμείς πάντα ακούμε την κοινωνία. Να ρωτήσω κάτι πάντως, κύριε Γιαννούλη. Αν ο κύριος Τσίπρας δηλαδή πραγματικά θέλει να κάνει, λέει στους δικούς του και δίνει γραμμή και εσείς γραμμή ότι πρέπει να γίνουν εκλογές για να κερδίσει ο ίδιος με απλή αναλογική, πιστεύω ότι είναι πέρα από τα όρια της πολιτικής ψυχανάλυσης, κύριε Γιαννούλη. Αυτό είναι το σχόλιο. Ποιο, αν θέλετε, καλή γραμμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε εκλογές. Αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία από το Σεπτέμβριο του 2015. Είπατε να γίνουν εκλογές τώρα. Μας προκαλείτε να κάνουμε εκλογές. Αυτή τη φεδρότητα εμείς δεν θα την επαναλάβουμε. Σεπτέμβριο του 2015 άρχισαν να ζητάνε εκλογές και οι εκλογές γίναν το 2019. Κυρία Γιαννακοπούλου, πώς κρίνετε τη διεύρυνση που έκανε το κόμμα του κύριου Γιαννούλη δίπλα? Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε κιόλας. Ναι, μωρέ, προς ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Να μην τρελαθούμε. Όλων σας είναι το κόμμα της καλλιώς, δεν έχει ιδιοκτήτες. Τώρα μιλάμε ουσιαστικά για 2-3 άτομα τα οποία μάθαμε καινούρια ότι έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των πρώην Πασόκων, να το πούμε έτσι, οι οποίοι πήγαν, ανακοινώθηκαν στην Κεντρική Επιτροπή, είναι άτομα τα οποία είχαν δώσει αγώνα για το ΣΥΡΙΖΑ και στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές. Το γνωρίζαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κυρία Βάλτζελ, το μεγάλο θέμα, είπαμε, εξαίρεση 2-3 άτομα. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο όντως δημιούργησε μία εντύπωση. Όμως, ακούστε. Εδώ πέρα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα όσον αφορά την στρατηγική ή μη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν βλέπεις, η οποία δείχνει νομίζω και το αδιέξοδό του, όταν βλέπεις λοιπόν ουσιαστικά ένα κόμμα να έχει από την κυρία Ρεπούση μέχρι τον κύριο Πολάκη και από τον κύριο Γκλέτσο, ο οποίος παραιτήθηκε από δήμαρχος στη Λίδας για εξαιτίας της συμφωνίας των Πρεσπών και μιλούσε για προδότες και για πολλά ακόμη. Και από τον κύριο λοιπόν Γκλέτσο μέχρι τον κύριο Μπίστη, τότε καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα ξεκάθαρο πολιτικό, ιδεολογικό και στρατηγικό αδιέξοδο στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και όλο αυτό είναι ένα συνοθήλευμα προφανώς νομής εξουσίας, αυτό είναι το οποίο ζητούν, λαϊκισμού, οπορτουνισμού. Και αυτό ακριβώς, προφανώς αυτό νομίζουν ότι θέλουν να διεκδικήσουν ξανά. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν δημιουργείται, και να κλείσω με αυτό, ένας πολύ μεγάλος χώρος στο κέντρο και στην κέντρο αριστερά, τον οποίο πρέπει να διεκδικήσει ενωμένο, ανανεωμένο και δυνατό το κίνημα αλλαγής. Μία απάντηση, κύριε Γιαννούλη, δεν έχουμε χρόνο. Είναι προφανές, και επειδή δεν έχουμε και χρόνο, να πω το εξής. Στο ΣΥΡΙΖΑ έρχονται άνθρωποι, από το κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ φεύγουν άνθρωποι, αλλά θέλω να αναρωτηθώ μεγαλόφωνα και δημόσια το εξής. Κατηγορούμε πρόσωπα ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια πολιτική μετατόπιση. Ερώτηση. Η κυρία Βάρτζελη, όλοι αυτοί για τους οποίους συζητάμε, ήταν υπό την Πρωθυπουργία Γιώργου Παπανδρέου. Βεβαίως. Ο Γιώργος Παπανδρέου πού είναι σήμερα βουλευτής? Στο κίνημα αλλαγής. Στο κίνημα αλλαγής. Άρα δηλαδή λέμε ότι εσείς πήρατε τη Βάρτζελη που φταίει για τα μνημόνια, αλλά ο Γιώργος Παπανδρέου είναι βουλευτής του Κοινάλ και δεν φταίει για τα μνημόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα αυτό πολύ. Αυτό θέλει ψυχανάλυση. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Κύριε Γιαννακοπούλου, τελειώσαμε. Κύριε Γιαννούλη, ο Παπανδρέου φταίει για τα μνημόνια ή όχι? Έχει βασική ευθύνη. Και ο Παπανδρέου. Που έφερε, που τα μνημόνια είναι σε εσάς. Ναι, ναι.
να πούμε την καλημέρα μας σε όλη την Ελλάδα. Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 12 στον Sky. See your outline in the sun, with a book of poems and your slippers on, in the sitting room, in the sitting room.